Χαίρετε! Hey! Έλα, ξυπνάμε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, θα τους ταχώσω λίγο μετά τους βοηθούς μου, γιατί τους αγαπάω πάρα πολύ, έτσι, τους αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά δεν γίνεται να άρχισε να μιλήσει σε κοινό και να είσαι... Λοιπόν, παιδιά, εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι να συνεχίζεις. Βάλε λίγο πάθος! Πρέπει να αγαπημένα συνεχίζεις αυτό που αγαπάς να κάνεις. Πρέπει να αγαπημένα συνεχίζεις, δεν πρέπει να το παρατάς με τίποτα. Πρέπει να είσαι εκεί! Και αυτό λέγεται πάθος, ωραία. Και το ξέρω πάρα πολύ, πολύ καλά. Και περισσότεροι που έχετε έρθει σήμερα εδώ, έχουμε μια κοινή θέση εδώ μπροστά. Σας καταλαβαίνω 100%, γιατί και εγώ το ίδιο θα έκανα. Όταν ήμουν πιο μικρός, δεν ήθελα να με βλέπει κόσμος. Πώς μπορώ να κρυφτώ από τον κόσμο, πώς μπορώ να κρυφτώ. Και όλοι νόμιζαν ότι με κοιτάνε. Και όλοι με κράζουν. Και όλοι. Που, okay, κάποιες φορές συγκινότανε, γιατί ήμουν ο περίεργος της τάξης, του σχολείου, του κοινωνικού μέρους που ήμουνα. Και πάντα προσπαθούσα να κρυφτώ. Άρα, αν ερχόμουν σε ένα σεμινάριο σαν αυτό εδώ, προφανώς και θα καθόμουν πίσω τελευταία σειρά. Και αν άκουγα κάτι το οποίο με πείραζε, θα έλεγα. Πάω μια τουαλέτα στο μυαλό μου και πριν γυρίσω μέσα από μήπως να φύγω καλύτερα. Ας φύγω καλύτερα. Ήταν πολύ περίεργο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, χαίρετε λοιπόν σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Σήμερα θα βγούμε έξω από το comfort zone μας. Σήμερα θα βγούμε έξω από τη ζώνη άνεσής μας. Θα ακούσουμε πράγματα, θα μάθουμε πράγματα. Θα κάνουμε πράγματα τα οποία θα μας αλλάξει τη ρότα της ζωής. Αλλά πάρα πολύ σημαντικό, μην νομίζετε ότι αυτό εδώ το σεμινάριο απλά θα σας αλλάξει τη ζωή επειδή ακούσετε κάποια ωραία πραγματάκια. Okay? Πρέπει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα ακούσετε σήμερα να τα γράψετε, να τα καταγράψετε και όντως από αύριο ή από σήμερα κιόλας άμα είναι εύκολο να αρχίσετε να τα βάζετε όντως στη ζωή σας. Το οποίο θα σας έρθει μεγάλη αντίσταση στο να το κάνετε γιατί έχετε μάθει με ένα διαφορετικό τρόπο να ζείτε. Okay. Άρα εδώ θα υπάρξει ένα μικρό fight μέσα σας. Δηλαδή ότι ο παλιός μου αυτός ο οποίος μου λέει κάτσε πίσω, μην κάνεις τίποτα και ο καινούριος μου αυτός ο οποίος λέει σε το σεμινάριο θέλω να κάνω κι εγώ αυτό το πράγμα που μου είπε. Θέλω να είμαι πιο ανοιχτός, θέλω να δώσω αγάπη, να προσφέρω στον κόσμο. Αλλά ο άλλος αυτός πάλι θα λέει ας το κάτσε λίγο πίσω. Okay. Άρα, το σημαντικό εδώ λοιπόν είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να πιάσουμε τον εαυτό μας πότε είναι στη μία μεριά και πότε να τον βάλουμε στην άλλη μεριά. Και όντως θα υπάρξει μεγάλη αντίσταση. Τώρα, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Πόσοι από εδώ με βλέπετε για πρώτη φορά, δεν με ξέρετε καν ποιος είμαι. Okay, είναι αρκετά το. Γιατί ήρθατε? βλέπουμε εδώ ένα τρελό φωνάζει. Μας λέει ότι θα αλλάξουμε. Εγώ δεν θέλω καν να αλλάξω. Γιατί. Μια χαρά είμαστε. Όχι, εντάξει, ευχαριστώ πάντως που ήρθατε κι εσείς, που δεν με ξέρετε καθόλου. Και να ξέρετε ότι αυτό που θέλω να σας πω μέσα από την καρδιά μου το εξής, ότι μπορεί να με βλέπετε ως έναν άνθρωπο ο οποίος, ξέρεις, μπορεί να σκέφτεσαι ότι αυτός έχει αυτοπεποίθηση. Ωραία. Έχει αυτοπεποίθηση, γιατί μιλάει ανοιχτά, κοιτάει τον κόσμο, έχει κόσμο που τον ακούει, έχει κόσμο που τον παρακολουθάει και μάλλον είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι εδώ. Εγώ είμαι εδώ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι το ίδιο που έκανε κι αυτός. Και όπως είπαν και οι συνεργάτες μου πριν, δεν ήμασταν έτσι. Δεν γεννηθήκαμε να έχουμε αυτοπεποίθηση κτλ. Δεν γεννηθήκαμε έτσι. Κάτι έγινε και μας έφτασε σε μια φάση να πρέπει να βγούμε έξω από τη ζώνη άνεσής μας και να κάνουμε κάτι παραπάνω. Θυμάμαι δηλαδή όταν ήμουν μικρός και θέλω όντως όλοι να σκεφτούμε λίγο τα όνειρα τα οποία είχαμε από μικρή. Okay. Εγώ για παράδειγμα, όταν ήμουν μικρός, το όνειρό μου ήταν να γίνω rockstar. Okay. Το Άγιο Ροξτάβου. Ναι, αυτό ήταν το όνειρό μου, πραγματικά, και απέτυχε. Φανταγωδός. Δεν πειράζει, αλλά το θέμα, το σημαντικό είναι αυτό, ότι για να μπορέσω πρώτη φορά, όταν είχα βγει πρώτη φορά στη σκηνή να παίξω, okay, δεν ήταν κάτι το οποίο ένιωθα ότι είμαι εγώ. Ωραία, μπορεί να ήθελα να το φτάσω, μπορεί να ήθελα να το κάνω, όντως, αλλά δεν ήταν ότι ήμουν εγώ. Γιατί εγώ ποιος ήμουνα, ο τυπάς ο οποίος κάθεται μόνος του, στο σχολείο, δεν θέλει να τον κοιτάνε, δεν θέλει να του μιλάνε, θέλει απλά να είναι στην ασφάλεια. Αλλά απ' την άλλη, έβλεπα και τους ρόκσταρ και λέω: θέλω να γίνω σαν αυτούς. Άρα, τι πρέπει να κάνω, πρέπει να βγω έξω από τη ζώνη άνεσής μου. Να φτιάξω μια μπάντα, να φάω αποτυχίες, να βγω στον κόσμο, να μου σπάσει η χορδή που στο πρώτο μου live έγινε όντως τα αλήθεια. Ξέρετε πόσο κακό είναι να σου σπάει η χορδή στο πρώτο σου live και να πρέπει να παίξει με αυτή τη χορδή, γιατί ξέρει, η κιθάρα έχει 6 χορδές. Άμα χάσει τη μία, δεν είναι ότι εντάξει, έχω άλλες 5. Κάνω συγκεκριμένα πράγματα η κάθε χορδή. Και ναι, έπρεπε να το περάσουμε όλο αυτό. Ωραία.
Αλλά αυτό έχει πάρα πολύ πόνο μέσα, έτσι. Γιατί ξέρεις, σε πιάνει ένα τρέμουλο. Ωραία. Αυτό έγινε στο πρώτο live. Στο δεύτερο live θυμάμαι, μου είχε χαλάσει η κιθάρα, δεν ακουγόταν. Και μου έδωσε ένα παλικάρι, θυμάμαι, τον ευχαριστώ ακόμα μέχρι σήμερα τόσο πολύ, μου έδωσε ένα παλικάρι τη δικιά του κιθάρα. Ένα παλικάρι που θα έπαιζε μετά από μας. Βάζει δηλαδή, φανταστείτε τώρα φάση. Εγώ πιτσιρικά στο προηγούμενο live μου είχε σπάσει χορδία, έχω χεστεί πάνω μου. Τι μπορεί να γίνει τώρα άλλο. Και πάω εκεί, βάζω την κιθάρα και ξεκινάω. Τι γίνεται. Και ναι, και το κατάλαβε το παλικάρι εκεί, πραγματικά τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μου έδωσε την κιθάρα του και μου λέει παίξε με αυτήν, είμαστε ok. Άρα, μπορεί να έχει θέσει ένα στόχο, και όπως είχα θέσει και εγώ ένα στόχο τότε στα 14-15 μου, τα έκανα αυτά. Αλλά όντως να υπάρχουν πράγματα τα οποία θα πέσει λίγο από εδώ, θα πέσει λίγο από εκεί. Και αυτό που θέλω να σου πω είναι ok. Θα γίνονται συνέχεια αυτά τα πράγματα. Και αυτό το λέω περισσότερο για τους τελειομανείς που λένε ότι δεν θα το κάνω άμα δεν γίνει τέλειο. Πώς σας φαίνεται σήμερα εδώ το event, πώς σας φαίνεται μέχρι τώρα? Θεωρείτε ότι είναι καλοφτιαγμένο, θεωρείτε ότι είναι λίγο κάπως? Ποιοι θεωρούν ότι είναι καλοφτιαγμένο το event που έχουμε κάνει σήμερα εδώ? Δεν χρειάζεται, άμα δεν το νιώθετε, άμα νιώθετε ότι θα μπορούσε να έχει λίγο βελτίωση, πότε μη σηκώσετε χέρι. Τέλεια. Ποιοι θεωρείτε ότι χρειάζεται βελτίωση και αν ήξερα ότι θα είναι έτσι, δεν θα ερχόμουν εξ αρχής? Μην ντρέπεστε, σηκώνετε το χέρι, γιατί και αυτό με βοηθάει και εμένα. Τέλεια, άψογα. Αυτό με βοηθάει και εμένα. Άρα, καταλαβαίνετε ότι ακόμα και οι περισσότεροι εδώ που λέτε ότι θα πάμε να δούμε έναν άνθρωπο τον οποίο είναι φτασμένος, είναι εδώ, εγώ είμαι εδώ ακόμα. Θέλω λοιπόν τώρα να καταλάβουμε ότι δεν είμαι εγώ εδώ, δεν είστε εσείς εδώ, είμαστε όλοι εδώ. Okay. Θέλω να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει αυτή η ψεύτικη ιεραρχία η οποία έχουμε πιστέψει, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούμε στο ίντερνετ και οι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούμε και τους έχουμε σαν ψηλά, ρε παιδί μου, ότι αυτοί είναι οι τέλειοι και εμείς, oh, τι κακοί που είμαστε, γιατί ανοίγουμε τα social media, βλέπουμε συνέχεια ανθρώπους που τα πάνε καλά, χασλάρουνε, δουλεύουν πάρα πολύ και όλα αυτά και λέμε, α, εγώ θα το φτάσω ποτέ αυτό. Ναι, αλλά ποτέ δεν ξέρουμε τι γίνεται από πίσω. Και γι' αυτό εγώ σας βγαίνω εδώ μπροστά και προσπαθώ να σας δείξω τι όντως γίνεται από πίσω. Για να καταλάβετε ότι αυτό που κάνω εγώ σήμερα, μπορεί να μην θέλετε να κάνετε ακριβώς το ίδιο, αλλά και σε ένα τέτοιο μεγάλο σημείο, μπορείτε και εσείς να το κάνετε. Οτιδήποτε και να είναι, θέλετε να μιλήσετε σε κόσμο σαν εμένα, θέλετε να γίνετε life coach, μην γίνετε. Αλλά θέλετε να κάνετε, να παίξετε μουσική. Είχα ένα παλικάρι στη Θεσσαλονίκη, θυμάμαι, που είχε μεγάλο πρόβλημα με αυτό και πλέον βγάζει τραγούδια με την πάντα. Κάθε φορά που βγάζει ένα καινούργιο τραγούδι μου λέει «Σου ευχαριστώ πάρα πολύ». Αλλά ναι, ότι μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να το κάνεις και δεν είναι wazzy-woozy. Μπορείς να το κάνεις, πίστεψέ το και να το κάνεις. Ναι. Δεν σου λέω πίστεψέ το και να το κάνεις. Σου λέω βγάλε όντως το πόδι σου μπροστά και κάνε το πρώτο βήμα. Ωραία. Και αυτά είναι τα motivational πράγματα τα οποία θα πούμε σήμερα. Και τέλος λοιπόν αυτά τα motivational μαλακίες. Γιατί είναι motivational μαλακίες? Γιατί όντως, κάποιοι όντως μπορεί να πήρατε λίγο. Ναι, ένιωσα καλά τώρα. Okay. Μου είπε ότι μπορώ να το κάνω. Πάμε, γουστάρω, νιώθω ότι μπορώ να το κάνω. Αλλά σας ξαναγυρίσω λίγο πριν για αυτά που είπαμε για τους δύο διαφορετικούς εαυτούς. Για το ένα, ο ένας εαυτός ο οποίος είναι ο introvert εαυτός μου, αυτός που δεν μιλάει, δεν λαλάει, δεν κάθεται πολύ ήρεμα. Okay. Και ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Άμα τους βάλουμε σε μία. Στην εξίσωση την οποία μιλάμε αυτή τη στιγμή, πούμε ότι έχουμε έναν άνθρωπο εδώ και έναν άνθρωπο εδώ. Ωραία. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχουμε συνηθίσει. Okay. Ο άνθρωπος ο οποίος είμαστε κάθε μέρα, ο άνθρωπος ο οποίος όταν μιλάμε υποσυνείδητα, μας βγαίνει αυτό. Ωραία. Γιατί με αυτό νιώθουμε περισσότερο άνεση. Το μυαλό μας αποτελείται από το 90% του υποσυνειδήτου και το 10% του συνειδητού. Τώρα δεν θέλω να σκέφτεστε όντως πραγματικά αριθμούς ότι τι είναι το ακριβώς το 10%, πώς φτάνουμε στο 10%, τι είναι δηλαδή, ποια εξίσωση βγαίνει για να βγει το 10%. Το κάνουμε έτσι για να μπορέσουμε να στο λογικό μας μυαλό να βγάλει ένα νόημα. Ωραία. Οπότε 10% είναι το συνειδητό του μυαλού μας και 90% το υποσυνείδητο. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το συνειδητό μας μυαλό είναι αυτό το οποίο σκεφτόμαστε τώρα. Όπως και εσείς οι περισσότεροι σκεφτήκατε, θα το κάνω. Αφού μου λέει ότι μπορώ και εγώ να τα καταφέρω, τα μπορώ. Αυτό είναι στο συνειδητό μυαλό. Ωραία, γιατί το σκέφτομαι τώρα. Τι μπορεί να υπάρξει στο υποσυνείδητο μυαλό? Πάμε να κάνουμε ένα τεστ για να καταλάβετε τι υπάρχει μέσα στο υποσυνείδητο. Και ότι εκεί μέσα κρύβονται όλες αυτές οι αρχικές ιδέες, οι οποίες έχουμε, όλες τις εμπειρίες, οι οποίες έχουμε, όλα τα δρόμενα, όλα αυτά τα οποία σκεφτόμαστε, τα έχουμε εκεί μέσα. Ωραία. Τι είναι στην ουσία το 90%? Σκεφτείτε τι φάγατε σήμερα. Σκεφτήκατε? Ωραία.
Τώρα τι κάναμε στην ουσία. Βρήκα μια πληροφορία που ήταν υποσυνείδητό σου. Δεν τη σκεφτόσουν ασυνείδητα. Δεν καθόσουν εδώ και έλεγε τι ωραία που ήταν τα βουβαρλάκια που έφαγα χθες. Σήμερα. Έτσι. Λογικά. Δεν σκεφτόσουν αυτό. Σκεφτόσουν αυτά τα οποία βλέπω τώρα να τα κάνω μια σύνδεση με δικές μου εμπειρίες κτλ. Κτλ. Έτσι. Αλλά όταν σα έκανα μια έκκληση, σκεφτείτε κάτι από μια πληροφορία την οποία την έχετε πίσω από το μυαλό σα, η οποία όμω υπάρχει και όταν χρειάζεται, σα γίνεται ένα trigger όπω έκανα εγώ τώρα, τι έφαγε σήμερα, σου ήρθε αυτή η πληροφορία. Ωραία. Άρα, έτσι λοιπόν λειτουργεί το υποσυνείδητο. Αλλά δεν χρειάζεται να είμαι μόνο εγώ εκεί και να σου λέω ότι τι έφαγε χθε. Κάποια πράγματα μπορεί να σου έρθουν με αυτό το trigger, με αυτή την πυροδότηση. Κάποια στοιχεία, κάποια δεδομένα, με την πυροδότηση την οποία νιώθεις μέσα σου ότι θα βγεις έξω, για παράδειγμα. Όπως είπα και εγώ πριν, ότι πίστευα ότι όλοι με μισούνε. Ότι άμα έρθω σε ένα τέτοιο σεμινάριο, ότι όλοι θα με κοιτάνε κτλ. Αυτό είναι μια πυροδότηση η οποία έγινε από εδώ. Γιατί εδώ υπάρχει μια εμπειρία στην οποία όντως μπορεί να βγήκα έξω στον κόσμο και κάπου να με κορόιδεψαν. Και αυτό έμεινε εδώ μέσα. Άρα όταν δεν μου είπε κάποιος, αλλά είδα κάποιον να με κοιτάει, τι έκανε το υποσυνείδητό μου. Θυμάσαι αυτόν που σε κορόιδευε. Θυμάσαι αυτόν που σε έκραξε, σε έριξε ξύλο, σε έκανε bullying κτλ. Και αυτοί που σε κοιτάνε το ίδιο θέλουν να κάνουν σε σένα. Γιατί αυτή είναι η αναφορική εμπειρία η οποία έχω. Ωραία. Άρα, όταν το συνειδητό μου μυαλό θα πει ότι ξέρεις τι, μπορείς να τα καταφέρεις, κάντο, πήγαινε, το να τ' άλλο, τη στιγμή την οποία θα πεις ότι πάω να κάνω το βήμα μπροστά, κάτι θα σου έρθει από εδώ μέσα. Μια εσωτερική πεποίθηση, μια εσωτερική. Και παλιά ίσως ανάμνηση, την οποία έχεις και σε τρώει μέσα σου κάποια τύψη, ότι εγώ δεν αξίζω. Θυμάμαι όταν ξεκίνησα, γιατί πραγματικά αυτό που θέλω να κάνω στα σεμινάρια, απλά να σας δείχνω πόσο άνθρωπος είμαι. Okay. Πόσο άνθρωπος είμαι. Γιατί όταν ξεκίνησα αυτά τα είδους βίντεο, okay, πιστεύετε ότι ήμουνα, ναι ρε, εγώ, άμα εγώ τα ξέρω όλα, τώρα θα πω όλα εγώ, γιατί εγώ ξέρω. Ναι. Ποιος είναι αυτός, δεν ξέρει τίποτα. Προφανώς και όχι. Όταν έκανα το πρώτο μου βίντεο, ξέρετε τι έπαιζε συνέχεια στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Καλά, εσύ μέχρι 6 μήνες πριν, καθώς είναι όλη μέρα σπίτι, είχες κατάθλιψη, δεν έκανες τίποτα. Εσύ θα πας να μιλήσεις τώρα για την κατάθλιψη. Αυτό έπαιζε συνέχεια. Γιατί ήταν αυτό το πρώτο βίντεο το οποίο είχα κάνει. Αν μπει κάποιος δηλαδή στο κανάλι μου, θα δει ότι είχα κάνει το βίντεο το «Η κατάθλιψη είναι προνόμιο». Να, ωραίος τίτλος. Αλλά τέλος πάντων. Να σας πω αυτό, ότι δεν ήμουν ατέλειος. Το μυαλό μου έπαιζε από πίσω. Αυτές οι εσωτερικές πεποιθήσεις που όλοι έχουμε. Όλοι έχουμε. Και εσύ τις έχεις, και εσύ τις έχεις, και εσύ τις έχεις, και εσύ τις έχεις. Και δρούμε βάσει αυτών των εσωτερικών πεποιθήσεων των οποίων έχουμε. Όλοι. Κανένας δεν είναι τέλειος. Όλοι τις έχουμε. Αλλά το θέμα είναι, τι κάνουμε για αυτές. Το πρώτο βήμα στην αναγνώριση αυτών των τραυμάτων και στο να ανταπεξέλθω με αυτά, ωραία, για μένα πάντα, είναι πάντα το πρώτο βήμα είναι καλό, η αναγνώριση. Και πώς μπορείς να μην κάνεις αναγνώριση, γιατί μου λες, εντάξει, δηλαδή δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω από πού μου προέρχεται κάτι, δεν καταλαβαίνω ότι κρατιέμαι πίσω. Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Γιατί αν καταλάβαινες, θα ένιωθες τόσο άσχημα που θα ένιωθες αυτή την ανάγκη να τα αλλάξεις. Αλλά γιατί δεν τη νιώθουμε όντως την ανάγκη να τα αλλάξουμε. Γιατί. Μπορούμε πάρα πολύ εύκολα στην κοινωνία την οποία ζούμε σήμερα να κάνουμε αυτό που λέμε το escapism, την αποφυγή. Πήγα σήμερα στη δουλειά μου για παράδειγμα, μου είπαν κάτι άσχημο για μένα, μου τρίγκαρε κάτι από το υποσυνείδητό μου το οποίο ξέρω και νιώθω ότι πραγματικά ισχύει για μένα και αντί όντως να κάτσω να κάνω αυτή την εσωτερική ενδοσκόπηση και να δω αυτή η πεποίθηση η οποία έχω, πού με εξυπηρετεί ακριβώς η ζωή μου, τι θα ήθελα να κάνω για να την αλλάξω. Θέλω να την αλλάξω, μπορώ να την αλλάξω, τι μπορώ να κάνω με αυτήν, πώς θα την αφήσω αύριο να με επηρεάσει κτλ. Κτλ. Τι κάνουμε οι περισσότεροι, κάπες, μπάλα. Όλη μέρα μπάλα. Και ξεχνάμε τι έγινε σήμερα και μας τρίγκαρε. Να πω κάτι. Yeah. Μπορεί να μην είναι ακριβώς κάπες μπάλα, να μην είναι οτιδήποτε, πραγματικά. Ακόμα. Και να κάνεις άλλα πράγματα. Να είσαι δραστήριος άλλο. Αλλά μπορεί να έρχεσαι σε ένα τέτοιο σεμινάριο εδώ. Εντάξει. Γιατί όμως μπορεί και αυτό το σεμινάριο εδώ να είναι τρόπος αποφυγής για κάποιους. Γιατί δεν μπορούν να αποδεχτούν από μόνοι τους τι ακριβώς συμβαίνει εδώ μέσα. Okay. Έρχονται εδώ με την πεποίθηση ότι αυτό το σεμινάριο εμένα θα με αλλάξει. Όχι όμως για να αναγνωρίσω τι συμβαίνει εδώ μέσα. Για να το βγάλω απλά χωρίς καν να το καταλάβω. Και αυτό το κατάλαβα. Γιατί όντως, όταν είσαι σε μια τέτοια φάση που λες, θέλω να βελτιωθώ. Έτσι, θέλω να βελτιωθώ. Όντως, προσπαθείς να βάλεις τον εαυτό σου σε μια διαφορετική ρουτίνα, ας το πούμε. Έτσι πίστευα.
Μέχρι όταν είχα πάει στη Μυτιλίνη για ένα workshop στο κέντρο διαλογισμού του Όσο. Δεν ξέρω αν έχει πάει κανένα στη Μυτιλίνη στο κέντρο διαλογισμού του Όσο. Έχει πάει κανένα. Όχι, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Που ήμασταν σε ένα workshop με μια τύπισσα, την οποία έλεγε τα προβλήματά της. Ωραία, έλεγε τα προβλήματά της. Και εκεί που τα έλεγε, και τα έλεγε και έλεγε, της κάνω να σου κάνω μια ερώτηση. Μου λέει ναι. Έλεγε βασικά, ότι, για να σας δώσω και λίγο context, έλεγε ότι πονάω, δεν είμαι καλά, η οικογένειά μου, γι' αυτό η ζωή μου είναι σκατά, γι' αυτό δεν έχω βρει έναν άντρα, γι' αυτό δεν έχω κάνει παιδιά ακόμα και το ένα και το άλλο. Ωραία. Και της κάνω αυτή την πολύ απλή ερώτηση. Και δεν μπορούσα καν να την τελειώσω. Που της είπα, της λέω, πιστεύεις ότι κρατιέσαι από αυτή την πεποίθηση? Και με το που είπα αυτό, μου κάνει μια, σταμάτα, δεν θέλω να ακούσω. Okay. I guess. Θα πάω να γαμηθώ. Αλλά εγώ τι ήθελα να της πω στην ουσία. Και να της βρω ένα resolution, όπως λέμε. Να της βρω δηλαδή μια λύση στο πρόβλημά της. Το οποίο όντως θα την κάνει να νιώσει άσχημα, γιατί θα την κάνει να καταλάβει γιατί κρατιέται τόσο πολύ από αυτό το υποσυνείδητο. Γιατί τι στην ουσία της εξυπηρετεί. Γιατί σε όλους μας κάνουμε πράγματα τα οποία μας εξυπηρετούν κάπου. Και ακόμα και αυτό σαμποτάζ να είναι, πάλι κάπου μας εξυπηρετεί. Ότι νιώθουμε τις εσωτερικές μας επιθυμίες ότι μένουμε σε αυτές. Άρα νιώθουμε μια ασφάλεια, γιατί έχουμε συνηθίσει να είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Άμα δεν καταλάβεις τι ακριβώς σου δίνει το να μείνεις σε αυτή την εσωτερική πεποίθηση στην οποία είσαι, να κρατιέσαι από αυτό, έτσι, θα συνεχίσεις και να το κάνεις και να το κάνεις και να το κάνεις ξανά και ξανά. Και θα έρχεσαι εδώ, όχι όμως για να αναγνωρίσεις τι συμβαίνει μέσα μου, αλλά απλά να έρθει κάποιος μαγικός τρόπος και απλά να το πάρει και να το κάνει ένα. Λες και είναι βολέ, ξέρω εγώ, το τερματοφύλακα. Δεν θα γίνει. Έλα. Στην πιστεύω εγώ το πρόβλημα ότι φοβάσαι να πονέσει. Πονού. Πολύ σωστό. Σε κάνει να μην θες να αποδεχθεί. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Και σήμερα, ειδικά, γιατί είχα και μια συζήτηση πριν, δεν θέλω να πω με ποιο άτομο, και είπα ότι στο τρίτο μέρος θα είναι το αγαπημένο μου. Γιατί όντως το τρίτο μέρος σήμερα θα είναι το αγαπημένο μου. Γιατί όντως θα βγείτε έξω από τη ζώνη άνεσή σας. Θα χρειαστεί να μιλήσετε με κόσμο. Και το ξέρω ότι τώρα οι περισσότεροι έχει σκεφτεί ήδη, ωραία, στο τρίτο μέρος να φύγω. Καλά που μου το είπε. Αλλά όχι, μη φύγετε. Αυτό θέλω να σας πω. Ότι μη φύγετε, γιατί πρέπει αυτό εδώ να το φέρουμε στην επιφάνεια. Πρέπει να αλλάξουμε την εσωτερική. Δεν θα σας βάλω να φλερτάρετε ή να κάνετε περίεργα πράγματα. Θα είναι πολύ ήρεμα πράγματα, okay, πολύ ήρεμα πράγματα, αλλά θα σας ξεκλειδώσουν. Αλλά βλέπεις ότι το σώμα σας, με το που σας λέω κάτι τέτοιο, σας βγαίνει. Να φύγω, να μη σκεφτώ κάπως να φύγω, να το ένα, να το άλλο. Και εκεί λοιπόν καταλαβαίνεις ότι δεν θα το ξεπεράσεις και ποτέ. Γιατί σε εξυπηρετεί όντως στο να νιώθεις ασφάλεια, στο να μένεις με το κοινωνικό άγχος, στο να μένεις με τις εσωτερικές σου πεπιθήσεις ότι δεν αξίζω και όλα αυτά, γιατί έχεις συνηθίσει σε αυτό, έχεις μάθει να ζεις με αυτό. Άρα, σου φαίνεται πλέον ασφαλής, μπορείς να κάτσεις. Και όντως, όπως είπε και η Γεωργία εδώ μπροστά, όντως υπάρχει φόβος. Αλλά εδώ είναι λοιπόν που πρέπει να καταλάβουμε αυτό εδώ το μέρος, ότι πέρα από αυτά τα οποία με μπλοκάρουν, υπάρχει και ο φόβος εδώ μέσα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε επίσης. Τον φόβο τον οποίο μας βγαίνει. Την αντίσταση, εμένα μου αρέσει περισσότερο να το λέω αντίσταση. Την αντίσταση την οποία μου βγαίνει. Ως προς την αναγνώρισή του. Άρα τι θα κάνετε σήμερα, θα φύγετε, θα μείνετε. Όχι, εντάξει, πλάκα. Κάνετε ό,τι θέλετε. Αλλά όντως, να το ξέρετε ότι θα σας βγει αντίσταση. Και αυτό που βλέπω πάρα πολύ σε ανθρώπους, όταν δουλεύω μαζί τους, βλέπω ότι όταν μπαίνουμε αρχικά σε μια κλίση με κάποιον άνθρωπο, για να τον βοηθήσω, αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι ξεκινάει και μου λέει τα προβλήματα. Μου λέει τα προβλήματα. Και εγώ κάθομαι και ακούω, έτσι. Με το που ξεκινήσω να αρχίσω να βρίσκω λύσεις, αυτός μου λέει, όχι, δεν είναι έτσι. Άμα δεν ήταν έτσι και ήξερες τι όντως συμβαίνει, γιατί είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή, να σου δώσεις τα χρήματά σου και φύγαινε στην ευχή του Θεού και κάνε αυτά τα οποία ξέρεις. Έτσι δεν είναι. Αλλά όχι. Περισσότεροι θα σου πούνε, όχι, δεν είναι έτσι, εγώ ξέρω καλύτερα. Ωραία, μην. Δεν θέλω να μιλάμε έτσι. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάω πραγματικά να δουλεύω μαζί τους και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δει και τη μεγαλύτερη εξέλιξη, όπως και τα δύο άτομα τα οποία είδατε μπροστά να σας μιλάνε, είναι παλιοί μου μαθητές. Okay. Ο Άλεξ πιο καινούριος, γιατί ήθελα να το κάνω αυτό το challenge, να τον βγάλω μπροστά σε κόσμο να μιλήσει, γιατί είχε πολύ φοβία με αυτό. Okay. Ο Μιχάλης λίγο είναι καλύτερα με αυτό. Γιατί όπως είπε, δουλεύουμε μαζί πολλά χρόνια. Από την αρχή μου δουλεύουμε μαζί. Οπότε, όταν εγώ βλέπω τον Άλεξ ότι είναι ένα άτομο το οποίο δέχεται
να κάνει challenge στον εαυτό του. Και αυτό θέλω να σας πω στην ουσία. Κάντε challenge στον εαυτό σας. Όπως είπε και ο Μιχάλης, τεστάρετε τον εαυτό σας στην ουσία. Αυτό όντως, και θεωρώ πραγματικά ότι αν το φέρουμε πάνω να μας πει, θα πει ότι όντως ένιωσε ότι πήγα ένα βήμα μπροστά σήμερα. Άμα σηκωθείς να φύγεις στο τρίτο μέρος, για παράδειγμα, άμα δεν κάτσεις να κάνεις challenge στον εαυτό σου και να πας ένα βήμα μπροστά, τι θα λες μετά στον εαυτό σου, ότι πήγα ένα βήμα μπροστά σήμερα? Ένα βήμα πίσω, ίσως. Ότι έμεινα στα ίδια, ναι. Αλλά υπάρχει αντίσταση, όπως και είπα και πριν. Και στον Άλεξ υπήρχε αντίσταση να έρθει. Και επίτηδε του το έκανα και δεν το είπα πιο νωρίς, ότι θα έρθει να μιλήσεις. Γιατί βρεθήκαμε χθες και του λέω, μου λέει, α, τι θα κάνουμε στο σεμινάριο, πώς το σκέφτεσαι να το κάνουμε. Και του λέω, θα βγεις να αρχίσεις να μιλήσεις 10 λεπτά. Και ο Άλεξ ήταν. Απλά με κοιτούσε, τι. Ναι, τι θα κάνω, θα μιλήσω. Ναι, θα μιλήσεις. Αντίσταση, αναγνώριση, τι θέλω να πετύχω. Θα με εξελίξει αυτό το πράγμα. Ναι, ας το κάνω ακόμα μαζί και με το φόβο. Πόσο καλύτερο. Πόσο καλύτερο είναι αυτό από το να πεις ότι δεν θα το κάνω γιατί φοβάμαι. Δεν θα το κάνω γιατί φοβάμαι. Και εδώ έρχεται αυτό που λέμε το pain to regret ratio. Okay. Δηλαδή ότι σε οποιαδήποτε απόφαση είναι να πάρεις, πάντα να σκέφτεσαι να τα βάζεις σε μια ζυγαριά και να λες. Ποιο είναι το pain to regret ratio σε αυτό? Τι εννοώ με αυτό δηλαδή? Ότι ο πόνος και η μετάνοια. Ότι θα πονέσω αν το κάνω αυτό. Αλλά αν δεν το κάνω, θα το μετανιώσω. Πόσο θα το μετανιώσω? Πόσο μεγάλος θα είναι ο πόνος αν όντως το κάνω? Και αν μετά το κάνω και το περάσω, πόσο δεν θα νιώθω μέσα μου το ότι άραγα μου το γιατί δεν το έκανα. Τα βάζεις λοιπόν σε μια ζυγαριά και λες, ο πόνος είναι τέτοιος, το regret θα είναι τέτοιο. Αν το κάνω. Ωραία. Speculations πάντα. Δηλαδή, δεν μπορείς πραγματικά να καταλάβεις πώς όντως θα είναι κάτι. Γιατί μπορεί να πεις ότι εντάξει, μπορεί τι είναι να πάω να μιλήσω ξέρω, σε 50-60 άτομα πώς είμαστε εδώ και όντως να είσαι εδώ πάνω και να φριζάρεις. Ωραία. Μπορεί να μην το ξέρεις ακριβώς 100%. Αλλά το σημαντικό είναι ότι έστω μέχρι λίγο πριν είχες στο μυαλό σου ότι ο πόνος θα είναι, αν το βάλουμε σε ένα διάγραμμα, ο πόνος θα είναι μέχρι εδώ. Αλλά αν δεν το κάνω, το regret, η μετάνοια θα είναι εδώ. Άρα, πάνω να το κάνω. Σε κάποιες άλλες φάσεις όμως μπορεί όντως ο πόνος να μην αξίζει το regret το οποίο θα νιώσει. Ότι μπορεί να νιώσει regret και να είναι εδώ. Μπορεί να νιώσει δηλαδή τη μετάνοια και να είναι εδώ. Οπότε Kleinman, μην το κάνεις καν. Αλλά γι' αυτό εδώ ειδικά πραγματικά θα θέλω να το γράψετε και κάτω. Δηλαδή το pain to regret. Δηλαδή η διαφορά και η συσχέτιση, ας το πούμε, του πόνου με την μετάνοια. Αυτό, αν σκέφτεστε αυτό το πράγμα πάντα, πάντα να σκέφτεστε και το μετά. Πάντα να σκέφτεσαι για το πώς θα νιώθω μετά αφού το κάνω, αυτό θα σας αλλάξει όλη τη ζωή. Αλήθεια.